είναι η νεοφώτιστη ομάδα μπάσκετ της Ελλάς που μπήκε με φόρα στο εργασιακό τουρνουά του Ηρακλείου. Με κέφι, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα. 1, 2, 3, Ελλάς! Πιστεύουμε η κατάληξη να είναι καλή και για μας και για τις άλλες ομάδες, αρκεί να τις κερδίσουμε. Φοβερή μπασκετμπολίστες. Είναι όλα πολλά, πολύ καλά παιδιά, είμαστε σαν μια οικογένεια και προσπαθούμε να το δείξουμε και στον κόσμο, γιατί ανήκουμε και εμείς σε μια κοινωνική ομάδα και εργατική, γι' αυτό λαμβάνουμε μέρος και για την άμυνα και για τον αθλητισμό. Μετά το 3-3 μάτς που κατάφερε να κερδίσει στη σύντομη παρουσία της στα τερέν, η ομάδα, όπως εξηγεί το προπονητικό team, έχει ήδη πλάνο πρωτιάς και ανόδου στην επόμενη κατηγορία. Ο στόχος μας είναι να βγούμε σαν νικητές στη γάμα κατηγορία που παίζουμε, να πάρουμε το πρωτάθλημα και να το χρόνο να παίζουμε στη β' κατηγορία. Το καλό είναι ότι είναι μια παρέα με τα παιδιά, εκτός από τη δουλειά και εκτός δουλειάς να μπορούμε να βρεθούμε, να παίξουμε τον μπάσκετ μας και αν έρθουν οι νίκες, καλώς. Παρά τις βαριές και ανελαστικές υποχρεώσεις στη γραμμή του καθήκοντος, οι παίχτες της ομάδας μπάσκετ της Ελλάς δίνουν δυναμικότητα το παρόν και στο γήπεδο, επιφυλάσσοντας εκπλήξεις για τις αντίπαλες ομάδες, τις οποίες μέχρι σήμερα κατάφερε εύκολα να προσπεράσει στο δρόμο προς την κορυφή. Άθληση, άμυλα αλλά και υψηλοί στόχοι είναι τα κίνητρα των ενστόλων του Ηρακλείου, που δεν χάνουν την ευκαιρία να δώσουν τη μάχη στα τερέν με αξιώσεις. Είμαστε πιο άνετοι και με τους ανθρώπους, διότι έχουν ένα λάθος βλέμμα για την αστυνομία, ότι μας βλέπουν μπαμπούλες, δεν ξέρω και πώς μας βλέπουν, άλλοι μας βλέπουν με καλό μάτι, άλλοι με κακό. Θέλω να δείξω ότι είμαστε και εμείς ανθρώποι, προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις. Οι μέχρι τώρα αντίπαλοι υπέκυψαν στα στενά μαρκαρίσματα μέσα και έξω από το γήπεδο, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες της Κρήτη TV. Κλήσεις πέφτουν μέσα και εκεί στο γήπεδο? Έξω πέφτουν σίγουρα, μέσα όχι. Μόνο χαμόγελα και ευχαρίστηση μπορώ να πω. Φήμες. Δεν ισχύουν. Όπως είπατε, είναι ανεπιβεβαίωτες. Βέβαια, η τροχιά είναι έξω από το γήπεδο και περιμένει τους διαιτητές.